πάθος μου είναι το σχέδιο, η ζωγραφική, πιο συγκεκριμένα character design. Είχα ξεκινήσει από πάντα να ζωγραφίζω και πιο συγκεκριμένα χαρακτήρες. Απλά αποφάσισα στα 16 μου να το πάρω στα σοβαρά. Αυτό που με έμπνευσε ήταν animation, cartoon, anime, ακόμα και comics. Αυτό με είχε εμπνεύσει. Το γεγονός ότι υπάρχουν φανταστικές ιστορίες μαζί με αυτούς τους διαφορετικούς χαρακτήρες με εντυπωσίαζε από πάντα. Είναι ένας τρόπος στο να μεταφέρουμε πληροφορίες και concept που έχουμε στο κεφάλι μας πάνω στο χαρτί ή σε digital. Η ζωή μου χωρίς αυτό δεν το έχω σκεφτεί πώς θα είναι. Μάλλον θα είχα ένα κενό μέσα μου το οποίο δεν θα ήξερα πώς θα γεμίσω. Πιστεύω πως άβλεπα τον εαυτό μου να το κάνει επαγγελματικά και γενικά θα μου άρεσε πάρα πολύ ως επάγγελμα. Πιο πολύ γραφίστα σκέφτομαι να γίνω, αλλά θέλω να κάνω και άλλα πράγματα. Το βάθος μου είναι η φωτογραφία. Είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω πάρα πολύ. Με γεμίζει και πραγματικά απολαμβάνω να φωτογραφίζω πράγματα που αγαπώ και με δεσμεύουν συναισθηματικά. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη φωτογραφία λίγο παράδοξα. Όταν πήρα την πρώτη μου κάμερα ως δώρο από τη θεία μου, η οποία αγαπά τη φωτογραφία και προσπάθησε να μου μεταδώσει αυτό το συναίσθημα που βιώνει αυτή. Η φωτογραφία μου αρέσει γιατί κατά βάση μπορώ να φωτογραφίζω πράγματα που με εμπνέουν και αυτά που αγαπώ, δηλαδή ξεκίνησα να φωτογραφίζω την οικογένειά μου και στη συνέχεια τη φύση που είναι το πάθος μου, ζώα και τα κατοικίδια μου. Επομένως, αγαπώ να φωτογραφίζω ό,τι με εκφράζει. Η ζωή μου χωρίς τη φωτογραφία θα ήταν πραγματικά πολύ πιο βαρετή. Το κεφάλι μου θα έχει πολύ λιγότερες δημιουργικές ιδέες. Η σελίδα μου στο Pinterest θα έχει μόνο ρούχα, κατά βάση. Και τελικά θα είχα πολύ λιγότερο άγχος, λογικά. Εκτός από χόμπι, αντικείμενο σπουδών, η φωτογραφία αποτελεί τον τελευταίο χρόνο και επάγγελμά μου. Καθώς είμαι μέλος μιας ομάδας φωτογράφων γάμων, είναι κάτι που πραγματικά με γεμίζει γνώσεις, εμπειρίες και νέες γνωριμίες. Το πάθος μου είναι ο χορός και συγκεκριμένα το σύγχρονο. Ξεκίνησα να χορεύω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αλλά η πρώτη φορά που πήγα σε σχολή χορού ήμουν 15 χρονών, πήγαινα τρίτη γυμνασίου και την θυμάμαι σαν εχθές την ημέρα αυτή. Όταν χορεύω είναι μαγικό. Εκείνη την ώρα ξεχυλίζουν τα συναισθήματα και αποτυπώνονται στις χορευτικές κινήσεις. Είναι απίστευτο συναίσθημα να χορεύεις και ο πόνος, η χαρά να αποτυπώνονται μέσα από το χορό. Η ζωή μου χωρίς το χορό θα ήταν κάπως περίεργη. Δεν θα μπορούσα να εκφραστώ γιατί είναι ένας τρόπος να εκφράζομαι μέσα από αυτό και θα ένιωθα ένα κενό. Δεν θα έβλεπα επαγγελματικά το χορό, παρόλα αυτά μου αρέσει πάρα πολύ σαν χόμπι και θα συνεχίσω να χορεύω. Το πάθος μου είναι η μουσική και κυρίως να παίζω τον μπάσο. Με τη μουσική ασχολούμουν από πολύ μικρή ηλικία. Θυμάμαι την πρώτη φορά έκανα κάτι μαθήματα κιθάρα στο δημοτικό και με τον μπάσο συγκεκριμένα έχει περίπου μισό ένα χρόνο που το έπιασα. Η μουσική μου αρέσει γιατί μπορείς με ένα ψυχαγωγικό τρόπο να εκφραστείς και να μοιραστείς τα πιστεύω σου και τις ιδέες σου φέροντάς κοντά με τα σωστά άτομα. Η ζωή μου χωρίς αυτή θα ήταν σίγουρα πάρα πολύ βαρετή. Όχι, δεν σκέφτομαι να την κάνω επαγγελματικά γιατί δεν θέλω κάτι που με εκφράζει να το κάνω από ανάγκη για να ζήσω. Προτιμώ
να την κάνω για μένα και τους γύρω μου. Το πάθος μου είναι η βιντεοσκόπηση. Είχα μία πρώτη επαφή όταν μπήκα στο τμήμα τεχνών ήχου και εικόνας στο Ιωνο Πανεπιστήμιο, αλλά πραγματικά ξεκίνησε στο δεύτερο έτος όταν πια είχα πάρει τη δική μου κάμερα και άρχισα να πειραματίζομαι και να κάνω διάφορα πράγματα. Γιατί μου αρέσει. Μου αρέσει γιατί είναι τόσο αβίαστα ιδιαίτερο αυτό το πράγμα. Επειδή και εμείς σαν άνθρωποι είμαστε τόσο αβίαστα ιδιαίτεροι. Ουσιαστικά έχεις την ευκαιρία, όταν βιντεοσκοπείς κάτι, έχεις την ευκαιρία να κάτσεις και να το παρατηρήσεις όντως για αυτό που είναι. Και απλά να είσαι μέρος του, να κάθεσαι εκεί, να ανοίξεις την κάμερά σου, να το βγάλεις. Χωρίς αυτό, η ζωή μου θα είχε πολύ λιγότερη πλάκα, εννοώντας ότι μέσα από τη βιντεοσκόπηση μπορείς πραγματικά να κάνεις τόσα πολλά πράγματα και να γνωρίσεις τόσους πολλούς ανθρώπους και να συνδεθείς τόσο όμορφα και με αυτά που γίνονται γύρω σου και με αυτούς που δουλεύεις. Ανακαλύπτεις πολλά καινούργια πράγματα. Έχεις την ευκαιρία να αποτυπώσεις αυτό που γίνεται στο μυαλό σου, αυτό που σκέφτεσαι, την αισθητική που θέλεις να έχει αυτό που σκέφτεσαι. Όταν με σκέφτομαι στο μέλλον, θα ήθελα όντως να το κάνω επαγγελματικά. Όταν το σκέφτομαι, νιώθω πολύ όμορφα. Θα ήθελα να το εξερευνήσω, η αλήθεια είναι.